έλεγα να σας διηγηθώ μια ιστορία για τις δύο πατρίδες μου και πώς βρέθηκα ανάμεσά τους. Η πρώτη μου πατρίδα είναι εκείνη που με γέννησε και μου τη γλώσσα της τώρα σας μιλάω. Όχι, δεν απαλλάχτηκα από το κλάμα του... γιατί πολλές φορές όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα κνευριζόμουν, επειδή μου ερχόντουσαν και μου λέγανε «Άσε εδώ πέρα η Ελλάδα, ας πούμε, η Ελλάδα» και λέω «Δεν είναι η Ελλάδα». Αισθάνεσαι πλέον πατρίδα για τα δύο μέρη. Πόσες πατρίδες έχεις, μία ή δύο? Δύο, δεν έχουμε πει. Ε? Δύο, δεν έχουμε πει. Δύο. Οι σημαίες των δύο πατρίδων μου είναι και οι δύο γαλανόλευκες. Και αυτό είναι κάτι που με κάνει μερικές φορές να τις θεωρώ ίδιες μες στο μυαλό και στην ψυχή μου. Βέβαια αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά στην πράξη δεν ήταν καθόλου εύκολο να το κατορθώσω, μιας και οι δύο αυτές γαλανόλευκες πατρίδες μου τα τελευταία 25 χρόνια με παίξανε ping-pong, μέχρι που σε κάποιο σημείο έπιασα τις σημαίες τους από τα κοντάρια και τις σταύρωσα χιαστή και τις έκανα σημαία δικιά μου. Και από τότε τη φοράω στο αριστερό πέτο του γυλαίκου μου τις μέρες τις γιορτινές. Ήταν ένα είδος διαφυγής, γιατί την εποχή που σπούδαζα οι σπουδές ήταν τόσο πολιτικοποιημένες, ειδικά μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, και το κλίμα που επικρατούσε στις σχολές την εποχή εκείνη, αντί να με ενθαρρύνουν να σπουδάσω, αντίθετα μου δημιούργησαν θλίψη και ένα πανικό που άρχισα να ακούω καθαρά τη φωνή από μέσα μου που με προέτρεπε να φύγω. Όλα αυτά τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αθήνα. Και έτσι λοιπόν, 15 χρόνια αργότερα, χειμώνας βαρύς, κρύο κάργα και βρόχα έπιπτε straight through. Τότε το Γενάρη του 1985, εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου, που βρέθηκα ταξιδιώτης ταλαιπωρημένος και αρκετά πεινασμένος να κάθομαι εκεί στα μεγάλα βαρέλια κοντά στις πλατφόρμες συντροφιά με ένα φίλο να πίνουμε μπύρα και να τρώμε εκείνα τα μακρόστενα, τα γερμανικά, τα λουκάνικα με την πολύ μουστάρδα, έτσι για να ξεγελάμε την πείνα μας και την αφραγγία μας. Μας βοηθάει να μάθουμε κάτι για να μην πάθουμε. Καλά θα είναι να κοιτάμε ταινίες που λένε την αλήθεια για να μην δούμε την αλήθεια μέσα από τις σπηλιές. Ο μύτος σε βοηθάει να ξαναβρεις το δρόμο της επιστροφής προς τον τόπο που άφησες. Δεν ξέρεις όμως πώς να τον ξανανιώσεις τελείως δικό σου. Τον κοιτάς όπως κοιτάμε έναν παλιό έρωτα, κάτι γνώριμο που τώρα πια δεν μας ταράζει. Ίσως η όριση ανάμεσα στις δύο χώρες να είναι η μόνη πραγματική πατρίδα. Το μεσοδιάστημα όπου βλέπεις να απομακρύνεται ένα κομμάτι γης από το παράθυρο και μαζί του οι άνθρωποι που το κατοικούν. Το τζάμι είναι ανοιχτό και χρώματα ασυνήθιστα μπαίνουν μέσα. Στη διαδρομή ο χρόνος σταματά. Τον εποπτεύεις. Μοιάζει σαν μια λεπτή γραμμή που αργοσβήνει. Δεν είσαι πια μέσα στον χρόνο. Όλα ήταν εδώ και δεν ήταν. Κάθε ήχος, κάθε σκέψη θολώνει. Όσα έμοιαζαν σημαντικά ατονούν. Ο ρυθμός του τόπου που αφήνεις
πάβει να είναι η μόνη πραγματικότητα. Αδυνατίζει, όπως ένα ταμπούρλο που ακούγεται αχνά στο τέρμα της νύχτας.